Στο sportifico.gr έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας του Χαραβιακού, τον Νίκο τον Μπιρμπίλη. Νίκο, το παιχνίδι σήμερα ήταν το τελευταίο για τη φετινή χρονιά. Τελείωσε. 2-2 το αποτέλεσμα. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, το παιχνίδι αυτό δεν έχω πω και πολλά. Ήταν για μας ένα αδιάφορο παιχνίδι ουσιαστικά. Εντάξει, το παρέσμα όσο μπορούσαμε, το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Το αποτέλεσμα δεν μας λέει κάτι. Δεν έχω να πω παραπάνω για αυτό το παιχνίδι. Η χρονιά τελείωσε. Σήμερα ήταν τελευταίος αγώνας. Ο απολογισμός πώς κρίνεται από την πλευρά σου? Εντάξει, σίγουρα η έκθεση που πήραμε για μας δεν είναι καλή. Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε για το πρωτάθλημα. Άλλα ξεκίνησε η χρονιά φέτος. Ναι, βέβαια. Ξεκίνησαμε με άλλα σχέδια. Φτάσαμε στιγμή της χρονιάς να είμαστε σχεδόν διαλυμένοι. Μαζέψαμε τα κομμάτια μας, προσπαθήσαν τα παιδιά όλα και τα καινούργια που ήρθανε. Φτάσαμε στο τελικό κυπέλου που το θέλαμε πάρα πολύ. Και το αξίζατε. Εντάξει, δεν ξέρω αν το αξίζαμε ή όχι. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Δεν θα μας έδινε κάτι πρακτικά, αλλά θα μας έφτιανε λίγο τη διάθεση για αυτή τη χρονιά. Μια επιβράβευση και, και μια τόνωση ψυχολογία τη συνέχεια. Σίγουρα ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Και ελπίζω να βρούμε να κρίνουμε τους παίκτες που μείνανε για να δούμε τη νέα χρονιά τι θα κάνουμε. Εμείς να ευχηθούμε τη νέα χρονιά ο Χραβιακός να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει να πετύχει τους στόχους του. Πολύ και εμείς αυτό θέλουμε. Συγχαρητήρια και πάλι για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια γιατί είσαι τόσα χρόνια στην ομάδα και προσπαθείς. Πάρα πολύ. Πόσα χρόνια? Είναι 15 τώρα. 15. Να τα διπλασιάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ, και να είστε καλό καλά. Καλοκαίρι. Να είστε πάρα πολύ.